Και στο άλλο θέμα τώρα που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα με τον Αιγύπτιο, ο οποίος κρατούσε όμηρο τη σύντροφό του για 2-3 ώρες με το σακελάρι και τελικά αναγκάστηκε η αστυνομία να επέμβει. Ακριβώς, ανήμερα της πρωτοχρονιάς, ευτυχώς που επενέβη άμεσα η ελληνική αστυνομία, την κρατούσε όμηρο και απειλούσε να ανατινάξει το διαμέρισμα. Είχε ανοίξει μάλιστα και φιάλες υγραερίου. Mm. Είχαν πάει οι άνδρες της ΕΚΑΜ εκεί και φυσικά του έλεγαν: σταμάτα αυτό που κάνεις και παραδώσου. Ο ίδιος ήταν μεθυσμένος. Την είχε αρπάξει από ένα άλλο σπίτι στο οποίο βρισκόταν. Είχε μπει με τη βία μέσα. Την είχε πάει στο δικό του διαμέρισμα, στην οδό Αλκιβιάδου. Αυτή τα είχαν παλιότερα, ας πούμε. Ναι, ήταν σύντροφός του. Ο ίδιος φέρεται να ζήλευε πάρα πολύ. Είναι κάτι το οποίο είπε η άτυχη γυναίκα στους αστυνομικούς. Ναι. Την ξυλοκόπησε αρκετές φορές. Θυμόμαστε όλοι πως έδειχνε ακόμη και ζωντανά στο Facebook τον ξυλοδαρμό της, ακόμη και στο ίδιο της το παιδί που είναι στη Βουλγαρία. Δηλαδή είχε καλέσει ακόμη και το παιδί της. Το παιδί αυτήνης. Το παιδί της. Αυτός ο Αιγύπτος, αυτή από τη Βουλγαρία. Ακριβώς. Ναι. Και φυσικά έδειχνε live στο Facebook τον ξυλοδαρμό της, ένα πραγματικά σοκαριστικό βίντεο. Να σας πω πως συνομίλησα. Από αυτό το live streaming που έγινε με τον ξυλοδαρμό, υπήρχαν άνθρωποι που το έβλεπαν και το κατήγγυλαν? Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι το έβλεπαν. Η αστυνομία ήταν ήδη εκεί την ώρα που γινόταν όλο αυτό και προσπαθούσε φυσικά να μπει μέσα στο διαμέρισμα. Και τελικά τα... Δηλαδή την ώρα που ήταν η αστυνομία απ' έξω και έλεγε θα να την άξει, τότε την έδερνε λίγο, λίγο νωρίτερα. Λίγο νωρίτερα την ξυλοκοπούσε και μετά από λίγο έφτασε η αστυνομία στο σημείο. Αυτός θέλει, παιδιά, εντάξει, δεν ξέρω πώς είναι μαθημένος, ας πούμε, και τι χούγια έχει. Αυτός θέλει να τον εκκλείσεις μέσα και να σαπίσει. Και ξέρεις, έχει σημασία, γιατί όταν κάνεις και live streaming... Αυτό που έκανε από το να τη φάει, δηλαδή... Να σκοτώσει, μια κλωστίτσα. Θα την σκότωνε, το είπε. Μια κλωστίτσα. Έτυχε και είναι ζωντανή γυναίκα. Ευτυχώς, να πούμε πως σώθηκε. Της είχε πει η Λένα και Δημήτρη πως θα σε σκοτώσω. Θα έρθει η αστυνομία, αλλά εγώ μάλλον θα σε σκοτώσω. Συνομίλησα με την γυναίκα, την άτυχη γυναίκα, το θύμα του Αιγύπτιου, να δούμε τι μας είπε, τι δήλωσε στο Σουκού Παρέα. Είναι χαρακτηριστικό πως μας είπε: έχω σημάδια από τα χτυπήματά του, μου έβγαλε μαχαίρι και μου φώναζε, με απειλούσε διαρκώς. Τραβούσε και ζωντανό βίντεο στο Facebook, αυτό που σας είπα νωρίτερα, για να βλέπουν οι φίλοι και οι συγγενείς μου τι μου έκανε. Έδειξε το ξύλο που μου έριχνε ακόμη και στο παιδί μου. Ευτυχώς τον σταμάτησαν γιατί θα με σκότωνε. Μου το είπε ότι ήξερε ότι θα έρθει η αστυνομία και ότι μπορεί να με σκοτώσει. Ήμουν τρομοκρατημένη και φοβήθηκα πάρα πολύ πως δεν θα δω ξανά τα παιδιά μου. Απειλούσε τους αστυνομικούς πως θα ανατινάξει το σπίτι. Σώθηκε την τελευταία στιγμή. Ευτυχώς οι αστυνομικοί βρέθηκαν πολύ γρήγορα εκεί και κατάφεραν να την σώσουν, γιατί όπως είδαμε θα την σκότωνε. Και υπήρχαν και πολλοί άνθρωποι μέσα στην πολυκατοικία που εκενώθηκε. Και αυτοί όλοι. Γιατί με μια φιάλη υγραερίου δεν είναι μόνο μια γυναίκα και ένα παιδί. Είναι όλοι οι άνθρωποι αυτοί που έγιναν πανικόβλητοι. Και ένα τρελό ξαφνικά παίρνει μια απόφαση, βγάζει ένα live streaming βίντεο. Με ξυλοφορτώνει τη σύντροφό του. Πολύ τα είδε. Θέλω να δω αν αυτοί που παρακολουθούσαν αυτό το βίντεο όλοι είχαν πάει να καταγγείλουν ή απλά το παρακολουθούσαν. Ο δράστης πάντως προφυλακίστηκε.